είναι γνωστός από την περίφημη παράγραφο της ποιητικής, ο χαρακτηρισμός της ποιήσης ως στοχαστικότερης και σπουδαιότερης από την ιστορία, καθώς την αφορά το μυθικό και το καθολικό, την ίδια ώρα που την ιστορία την απασχολεί η αλήθεια και η μερικότητα. Έτσι λοιπόν, σχετικά με το ζήτημα της αναφορικότητας, τη σχέση δηλαδή της λογοτεχνίας με τον κόσμο, θα έλεγα πως το σημείο εκείνο στο οποίο ταυτίζομαι είναι αυτό της πολιτικής πράξης. Μπορεί βέβαια ο Όντεν να υποστήριζε ότι οι ποιητές δεν γίνονται καλοί πολιτικοί, ωστόσο το οποιοδήποτε έργο τέχνης και από μόνο του αποτελεί πολιτική πράξη με την έννοια των πολλαπλών δηλώσεων, συνδηλώσεων, αποκρύψεων και καταγγελιών για όλα αυτά τα αδύνατα αλλά και για τα μη γενόμενα. Η ποιήση για μένα συνιστά μια πράξη χαρτογράφησης. Συνιστά την απόπειρα σχεδιασμού εκείνης της μακέτας που θα ξεδιπλώσει μπροστά μας το οικοδόμημα ενός κόσμου άφθαρτου, με τις ατέλειές του όλες διορθωμένες, όχι υπό τους όρους μιας ουτοπίας, αλλά με πρακτικές καταγγελτικές της δυστοπίας. Πιστεύω άλλωστε πως ό,τι ονομάζεται κατορθώνει με έναν θαυμαστό αλλά όχι μαγικό τρόπο να μετακινείται από τη σφαίρα του ιδεατού στην ατμόσφαιρα του σχηματιζόμενου και άρα ορατού. Όλο αυτό βέβαια στη Θεσσαλονίκη τελείται κάτω από το αμυδρό φως μιας λάμπας που είτε δείχνει όλους τους ποιητές που πέρασαν και τώρα βρίσκονται και σήμερα σε αυτή την αίθουσα, αλλά και κρυμμένοι στην ομίχλη της πόλης, είτε αποκαλύπτει το παλίμψιστο των αλλεπάλληλων ιστορικών και κοινωνικών διαστρωματώσεων αυτού του τόπου. Η πόλη για μένα σε ένα μεγάλο βαθμό είναι η ομίχλη της. Μια ομίχλη όμως που δεν την περιβάλλει απλώς, αλλά λειτουργεί ως άλοθη για τη διαφυγή. Ένα καταφύγιο που σε αντίθεση με τη διάβγεια του Αττικού φωτός δρά σαν υποβολέας. Κατά αυτόν τον τρόπο καθορίζει το κλίμα της ψυχής, δρώντας οικονομευτικά στη σαφήνεια που ορίζει το πραγματικό. Η ομιχλώδης ατμόσφαιρα στείλει ένα σκηνικό συνένεσης που κρύβει και στεγάζει, καταλαβαίνει και παρηγορεί. Η σχέση των Θεσσαλονικαίων λογοτεχνών με την πόλη είναι σωματική, γι' αυτό και εκείνη ακούει υπομονετικά τις λαϊκές ψυχές. Οι τοπογραφικές αναφορές, η Ερυνατία και οι Συνοικίες, οι πιάτσες και τα τσαΐρια δεν είναι παρά η μυστική συνανοχή του τόπου που συνδράμει τους κατετραγμένους και περιθωριακούς, οι οποίοι σε ένα πλαίσιο κάποτε σκοτεινής προσέγγισης του αστικού χώρου συνδιαλέγονται με τους μύθους και τα πρόσωπά της. Η πόλη άλλωστε είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ανοιχτός σε συνομιλίες. Για μένα ο τόπος λειτουργούσε πάντα ως αφήγηση, μια κινούμενη, μετακινούμενη και διαρκώς μεταφερόμενη ρευστότητα. Στη γραφή μου τρεις τόποι χρόνοι συνόδευαν τη γέννησή μου. Ένας παρελθοντικός αόρατος στο κατοίκιο της Κωνσταντινούπολης των γονιών μου, που ήρθαν τις τελευταίες απελάσεις, ένας μετεχνιακός και έολος μέσα στην αθεμελίωτη προοπτική του, το Μόναχο, και ένας άλλος, η Θεσσαλονίκη, που σκόπευε να με ανατρέψει, εμβολιάζοντας με ωστόσο με την αίσθηση κάποιας προσωρινότητας διαρκείας. Στο ποίημά μου Σελανίκ 1 και Σελανίκ 2 πρωταγωνιστεί Θεσσαλονίκη ως πόλη που καίγεται το 17 και ως πόλη που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Άλλα ποίηματά μου επίσης αφορούν τους μήλους Αλατίνη και την τωρινή τους εγκατάλειψη, την επίσης κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Βαρδαρίου, ενώ και το δοκιμιακό μου έργο και συγκεκριμένα ο τόμος δοκιμίων στους πίσω κήπους μιας λέξης, αφορά δοκίμια για τους ποιητές της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι πάντοτε κέρδος η μαθητεία στη γραφή και άρα στους αγώνες, αλλά και στις διαψεύσεις ομοτέχνων που ζουν σε αυτή την πόλη. Επίσης η πόλη είναι η δημιουργή της, τα λογοτεχνικά περιοδικά και η εταιρεία λογοτεχνών, οι δράσεις και η συναναστροφή, τα οράματα και οι μερίδες, τα αφιερώματα και τα συνέδρια. Όλα μια ζήμωση που προσβλέπει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς μας σε πολιτιστικό πεδίο. Μιλώντας βέβαια για την ποίηση ως πολιτική πράξη, σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ πως η ποίηση καλείται να κάνει τη δουλειά της πολιτικής, ούτε βέβαια και το αντίστροφο, καθώς η ποίηση είναι εκείνη που εποπτεύει, ενώ η πολιτική είναι εκφύσεως εποπτευόμενη. Η γραφή είναι μια συνθήκη που μας θέλει προσεκτικούς και ανάλαφρους, μαχητές αλλά και ηττημένους. Ίσως έτσι αποφύγουμε τον κίνδυνο που διέγνωσε ο Ηλίτης,
όταν στα μικρά έψιλον έγραφε «Ναι, θυμίσου, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνο αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει». Ωστόσο, η πόλη έχει τη δική της δυναμική να αντισταθεί στη χειραγώγηση και να αρθρώσει λόγο δίκαιο και αληθινό. Ικανό να καταστήσει τη μακέτα του βιωσιμότερου κόσμου κατοικήσιμη πραγματικότητα. Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, δράσεις όπως αυτές οι εταιρείες λογοτεχνών κινητοποιούν τη δυνατότητα να σταθεί η γλώσσα απέναντι σε κάθε έντεχνη μορφή αποσιώπησης. Κλείνω με ένα ποίημά μου που συνδέει το χτες της πόλης με το σήμερα. Βαρδάρης after. Κοιμάται ο άνεμος ποτέ? Όχι, μόνο καταδαφίζεται. Έχει και φωτό ο άνεμος? Έχει μονάχα σωθικά που φεύγουν από μέσα. Σβήνουν ποτέ τα σωθικά? Δεν σβήνουν. Ούτε έχουν φαροφύλακες στα ερήπια, μήτε τα γερασμένα σώματα κρυμμένους κήπους μινιατούρες, να αναδυθούν από την ιδρία των παθών, τα βελουδένια αρώματα της νύχτας να πεις «Θα πάω ένα πρωί, αδερφέ, μια Κυριακή πρωί, να τα επισκεφτώ, όπως θα πήγαινες να επισκεφτείς παλαιοχριστιανικούς ναούς και μουσεία». Ούτε να πας, ούτε να δεις. Και τι να δεις? Τον άνεμο να σκουτουφλά πάνω σε λαμαρίνες ή πέρα δόθε να κουνά κινέζικα φανάρια? Ταντάλου, δάμονος, σαφούς, είναι ο βαρδάρης μια παγόδα θαμπωμένη, με τα παλιά βεγγαλικά παραχωμένα, κατά που φόρμες μαύρες σατινέ, μασί φανάσες, μασουράκια, άφαντο το που λένε ούς, το λαϊκό, μισουλιωμένο χιόνι, η τροπικάνα. Κλείδωσαν πια τα πεζοδρόμια, ποτάμια τα κυστέρεψαν, έξω από πόρτες, δίχως χέρια. Τα ακούς, βρυχάται ο καιρός, υπερβολές. Απλώς τραντάζει ο μετροπόντικα στις οροφές και οι κρεμασμένες λάμπες ξεσαλώνουν. Μια νέα αρχή από το σημείο μηδέν. Από το μηδέν ως την ακίνητη αρχή. Ακίνητος του βασιλιάς, έφυπος στην πλατεία. Καλπάζει ακίνητη η εποχή. Σημειωτών και προσοχή. Ακίνητη. Και μόνο τα γερασμένα σώματα κινούνται στα χαλάσματα αναρχικά και ξαναθίζουν. Ευχαριστώ.